Ούτε για την οικογενειακή κατανάλωση δεν θα φτάσει η φετινή σοδιά ελαιολάδου με τους παραγωγούς να είναι σε απόγνωση, καθώς όπως λένε, αν με κάποιο τρόπο δεν στηριχτούν, αντίστοιχη πορεία θα έχει το ελαιόλαδο και την επόμενη χρονιά, αφού με δεδομένη την ανομβρία και την έλλειψη υποδομών όπως φράγματα, το να συντηρήσουν τα ελαιόδεντά τους και να τα κρατήσουν ζωντανά, σημαίνει ότι θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι σε μια τσέπη, η οποία όμως, όπως περιγράφουν, είναι ήδη άδεια. Εμείς πιστεύουμε ότι τέτοια καταστροφική χρονιά δεν θα ξανάρθει. Έτσι, τα δέντρα μα έχουν γονατίσει. Η, η ακαρπία είναι στο 95%. Η κατάσταση είναι τραγική. Ε, φέτος δεν υπάρχει καθόλου εισόδημα. Παρόλο που η τιμή του λαδιού είναι αρκετά αυξημένη, δεν έχουμε παραγωγή ούτε για να πάρουμε για το σπίτι μας. Μιλάμε τώρα για καταστροφή. Οι τιμές είναι ακριβές, αλλά δεν έχουμε λάδι. Λόγω έλλειψη νερού, αν συνεχιστεί φέτος η χρονιά όπως πάει, θα μιλάμε για καταστροφή του χρόνου. Ελεοκαλλιεργητέ σήμερα, απευθυνόμενοι στην περιφέρεια Κρήτη, ζήτησαν να κινηθούν διαδικασίε αποζημίωση για μια χρονιά τι οποία οι απώλειε μοιάζουν πρωτόγνωρε και πάντω αδύνατο να καλυφθούν με φόντο και τι περικοπέ, τι προκαταβολέ τη ενιαία ενίσχυση που έλαβαν το προηγούμενο διάστημα. Δεν ζητάμε κάτι υπερβολικό. 10 ευρώ την ελιά. Τέτοια, ούτω ώστε να μπορούμε να πάμε στο επόμενο καλλιεργητικό βήμα. Το βασικό μα βήμα λοιπόν είναι η απώλεια του εισοδήματο να καλύψει αυτέ τι ανάγκε και με βέστη το Περιφερειακό Συμβούλιο να προωθηθεί αυτή η εξέλιξη, να φτάσει στα αυτιά του συντοπίτη μα, να το δει που το ξέρει το πρόβλημα και να ακούσει και τη λογική και των αμπελοκαλλιεργητών και γενικότερα την κατάσταση. Ζητάμε άμεση ενίσχυση από το κράτος 200 ευρώ ένα με στόχο να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε ε, αυτό το χαμένο εισόδημα να αναπληρωθεί και να μπορέσουμε την επόμενη χρονιά να καλλιεργήσουμε. Αυτό που εξήγησαν οι παραγωγοί είναι ότι θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμο για την επιβίωσή τους μια στήριξη της τάξης των 200 ευρώ αναστρέμα που μπορεί να μην τους διασφαλίζει μια άνετη περίοδο όμως σίγουρα θα μπορούσε να φρενάρει τις δυσκολίες που έρχονται η μία μετά την άλλη. Οι επιδοτήσεις σε αυτό το καιρό ήταν το χρησιμογεννιάτικο τραπέζι για μας τους παραγωγούς. Η κοινή αγροτική πολιτική οδήγησε σε αυτό το τεράστιο πετσόκομμα των επιδοτήσεων. Άρα και αυτό το εισόδημα που είχαμε το λίγο μειώθηκε υπερβολικά. Μιλάμε τώρα δεν μπορούν να μαζέψουν τι ελιέ. Εγώ, μοναχώ, μαζεύω, δεν μπορώ να βάλω εργάτες Πώ θα του βάλω εργάτες, εργάτε? Εγώ είμαι εργάτη. Λοιπόν, για να, για να δούμε τι θα γίνει του χρόνου.